Υποχωρεί σταδιακά το κύμα κακοκαιρίας από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, μιας και το φαινόμενο Αριάδνη εξασθενεί. Με κάθε μέσο και τρόπο, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με συντονισμό και οργάνωση, συνεχίζει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρξαν σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Σε καθημερινή βάση βρίσκονται συνεχώς και τα δικά μας μηχανήματα και ό,τι διαθέτουν οι εργολάβοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ασχοληθούν. Και έχουμε κάθε μέρα το βράδυ έναν απολογισμό για το τι έγινε και προγραμματισμό για το τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, την επόμενη ημέρα, ούτως ώστε χωρίς καθυστέρηση νωρίς να ξεκινήσουν τη δουλειά τους την επόμενη ημέρα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε όλα τα οχήματα που διαθέτουμε και με τους ιδιώτες είναι έξω. Απλώς είναι, λίγο χρειάζεται υπομονή από τους πολίτες. Είναι εκτεταμένο το οδικό δίκτυο και το εθνικό και το επαρχιακό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προσπαθούμε για το καλύτερο. Χρειάζεται και υπομονή και από τους πολίτες και από εμάς, γιατί υπάρχουν και τα απρόπτα και προσπαθούμε και βέβαια να και εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη, υπάρχει επάρκεια σε αλάτι για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, απαντώντας ουσιαστικά σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι το αλάτι έχει τελειώσει. Επιπλέον σημειώνει ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει προμήθεια άλατος από εταιρεία στον Λαγκαδά. Ξεκινήσαμε έχοντας πλήρη επάρκεια αλατιού και εξακολουθούμε να έχουμε αλάτι και θα έχουμε αλάτι μέχρι τη Δευτέρα. Παρόλα αυτά, εγκαίρως επίσης ζητήσαμε, έχουμε κλείσει παραγγελία και ζητήσαμε να μας στείλουν αλάτι από τον προμηθευτή. Και είχε πει ο προμηθευτής ότι δεν διαθέτει αλάτι και δεν έχει τη δυνατότητα να μας στείλει για να λειτουργήσουμε από τη Δευτέρα και μετά. Είπε ότι θα του έρθει καράβι με αλάτι τη Δευτέρα και η προμήθεια θα γίνει από εκεί και πέρα. Προκειμένου λοιπόν να καλύψουμε και αυτό το κενό, ήδη εξασφαλίσαμε μία ποσότητα 50 τόνων αλατιού για να καλύψουμε ανάγκες ενδεχόμενα και Δευτέρας Τρίτης, ούτως ώστε μέχρι τότε να έχουμε πάρει και από τον προμηθευτή την καινούργια ποσότητα του αλατιού. Άρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχουμε δεσμεύσει 300 τόνους αλάτι. Επομένως, είμαστε στη διαδικασία της μεταφοράς του αλατιού. Βέβαια, ο λόγο των έντανων και εκτεταμένων χιονοπτώσεων καταναλώθηκε πάρα πολύ αλάτι. Εξυπηρετήσαμε βέβαια και κάποιους δήμους στο πλαίσιο της συνεργασίας. Επομένως, εμείς περιμένουμε τους 300 τόνους αλάτι. Επομένως, προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και με βάση τα προσεχές χρονικό διάστημα που θα έχουμε κάποιες έτσι καλές μέρες για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, επομένως πιστεύουμε ότι μας φτάνει αυτό το αλάτι που διαθέτουμε. Τέλος, για μια ακόμη φορά ο κύριος Μωυσιάδης και ο κύριος Καραγιαννίδης ζητούν και τη συνδρομή των πολιτών σε αυτή την προσπάθεια και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου όσον αφορά τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων όπου αυτό απαιτείται. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει μια χιονόπτωση κάπως σοβαρότερη, έντονη, και τέτοια περίπτωση είχαμε φέτος, παντού υπάρχει κάποιο πρόβλημα και κάποια δυσκολία. Θα πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν ότι πρέπει με προσοχή να κινούνται, μόνο όταν χρειάζεται, απολύτως αναγκαίο όταν είναι να κινηθούν, είτε κινούνται πεζοί, είτε κινούνται με αυτοκίνητο. Στην κίνηση μάλιστα με αυτοκίνητο, καλό είναι εκεί που χρειάζεται να κινηθούν, να βγουν προς τα έξω, να κινηθούν οπωσδήποτε με αλυσίδες. Από ό,τι δείχνει το προσοχές τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έτσι κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τα μετεωρολογικά δεδομένα θα μας διευκολύνουν, γιατί δεν προβλέπονται να έχουμε κάποια έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή χιονοπτώσεις κτλ. Έτσι, η παγωνιά παραμένει, θέλει προσοχή από όλους μας, από τους πολίτες, τις μετακινήσεις. Είπαμε, ισχύει το έκτακτο μέχρι και σήμερα, περιορισμός των μετακινήσεων, να μετακινούμαστε, χρησιμοποιούμε αντιολισθητικές αλυσίδες, κρατάμε αποστάσεις από τα προβολευόμενα οχήματα και γενικά είμαστε προσεκτικοί στις δράσεις και στις δραστηριότητές μας.